εβδομάδων και στη συνέχεια του Δευτέρου ημίσιος. Κατά την αρχαιότερη παράδοση, αυτή η Κυριακή, η τρίτη δηλαδή Κυριακή των Ιστιών, ήταν μια Κυριακή που αντρούσε το μήνυμά της μέσα από την παραπονή του τελών του Φαρισαίου, αυτή που διαβάζουμε στην αρχή του Τριωδίου. Μεταγενέστερα άλλαξε. Φαίνεται αυτό από το ότι οι ψάχτες μας ψάρανε τον πρώτο Απόστολο, αυτό που ψάρανε αργά, και το οποίο μιλούσε ακριβώς για την μετάνοια όπως αυτή αντλείται μέσα από την παραβολή αυτή του λόγου του Φαρισαίου. Σε μεταγενέστερη περίοδο έτσι έπαιρνε η Εκκλησία και έκανε μια αλλαγή. Και έβαλε στο κέντρο της Μεγάλης της Αναγκωστής την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Έχει διάφορους λόγους που αναφέρει η Εκκλησία, ένα εξ αυτών είναι ότι είναι σαν να πορευόμαστε μέσα σε μια έρημο και να μας χρειάζεται ένας σταθμός να πάρουμε μια ανάσα από μια όαση της ερήμου. Και τέτοια όαση είναι ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η Εκκλησία μας παρουσιάζει τον Τίμιο Σταυρό και μας τον προσφέρει σε προσκύνηση. Αυτό κάνουμε το πρωί, αυτό θα κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι την Παρασκευή. Έτσι είναι το εκκλησιακό τυπικό. Στους καταληκτικούς μας λοιπόν εσπερινούς σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε αυτή την Κυριακή να την αφιερώσουμε με μια στον Τίμιο Σταυρό, σε μια προσπάθεια όσο το δυνατόν περισσότερο να κατανοήσουμε το νόημα του Σταυρού του Κύριου και το νόημα που έχει όσον αφορά στους δικούς μας τους Σταυρούς. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι Χριστός είναι Σταύρο, μιλάει για μια σταυρωμένη δική του ζωή. Θα ψάχνουμε την Κυριακή των Παΐων το βράδυ ότι και εμείς να πορευτούμε μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος να συμπορευτούμε και να συσταυρωθούμε αυτό για να συναναστηθούμε μετά. Τι σημαίνει να συσταυρώνουμε? Τι σημαίνει ότι σταυρώνουμε μαζί με τον Χριστό? Ποιοι είναι οι δικοί μας σταυροί? Έλεγε το Ευαγγέλιο να σηκώσουμε το σταυρό μας. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να έρθει πίσω μου, πρέπει να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Τι είναι αυτή η σταυρή? Τι είναι σηκώνω το σταυρό μου, τι σημαίνει σταυρώνω το και εγώ και ούτω καθεξής? Έπρεπε να μας μιλήσει κάποιος, όχι με το μυαλό του, όχι με τις σκέψεις του, όχι με τις γνώσεις του, ίσως ούτε και από την καρδιά του. Αλλά θα θέλουμε να ακούσουμε Λόγο Θεού από τα χείλη. Σκέφτηκα ότι έπρεπε να είναι μοναχός. Η σκέψη αυτή προέκυψε από μια εικόνα που ίσως κάποιοι από εσάς να την έχετε δει, υπάρχει στη Μονή Σφυγμένου, υπάρχει και στο Σινά, είναι η εικόνα του εσταυρωμένου μοναχού. Έχει έναν μοναχό πάνω σε ένα σταυρό και τα φέρει των παθών των κολλημών. Και αυτός κάνει τον αγώνα του και φαίνεται ότι υπάρχει η προοπτική της νίκης του. Κάθε μοναχός είναι ένα υπόδειγμα σταυρωμένης ζωής και σταυρικής εμπειρίας. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που έχουν και πιο ειδικούς σταυρούς. Και έτσι καταλήξαμε στη σκέψη να προτείνουμε σε εσάς, γέροντα, να μας μυρίσετε την μέρα. Γιατί αισθανόμαστε ότι από όλους μας είστε ο πιο στρωμένος. Συγγνώμη που θα τα πω δημοσίως. Περάσατε μια ζωή και μια φάση στη ζωή η οποία είναι και ήταν ιδιαίτερα επώδυνη. Είναι και η φυλακή στην οποία μπήκατε για 3 μήνες ολόκληρους κάτω από δραματικές συνθήκες, μεγάλης συκοφαντίας, βεβηλώσεως της τιμιότητας και της αγνής παρουσίας σας,
Είμαστε σίγουροι ότι είναι πολύ μεγάλη η αγάπη μας για να σκέφτεσαι, να μας αντιγρίζεται και να λέτε όπως πιστεύω και αυτό είναι παλιότροπος. Μήπως πιστεύω και αυτοί, όπως δεν είναι σίγουροι για την αρχνότητα της δικής μου αφιερώσεως. Δεν ξέρω, δεν έχω περάσει τέτοια δοκιμασία, αλλά αισθανόμαστε ότι ο ταπεινός τρόπος και η εμφανής χάρη του Θεού που σας επεσκίασε σε αυτήν ακριβώς την δύσκολη περίοδο της ζωής σας, που συνεχίζει να είναι δύσκολη, θα μπορούσε να μας δώσει και εμάς μέσα από τη δική σας εμπειρία, στα δική μας εμπειρία, και ένα μήνυμα όπως προανέφερα για τον Σταυρό, όχι μέσα από το μυαλό σας και τις γνώσεις σας, αλλά μέσα από το φωτισμό του Θεού, μέσα από τη χάρη του Θεού και το δικό σας τον Κυλαίο. Αν δεν κάνω λάθος, σαν αύριο, 24 Μαρτίου, συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ημέρα που ευδόξησε ο Θεός και βγήκατε από τη φυλακή και γυρίσατε κοντά μας. Είναι μια συγκυρία που δεν την είχαμε σκεφτεί, αλλά την διαπιστώσαμε τώρα προς το τέλος. Θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνετε να έρθετε ταπεινά ανάμεσά μας, εξερχόμενος από το Άγιον Όρος, φέρνοντας μαζί σας και τους πατέρες. Μάλιστα κάποιος εκ των πατέρων, αγαπητοί μου αδελφοί, είχε να βγει 12 χρόνια τους νέους πατέρες από το Άγιον Όρος. Και ύστερα από 12 χρόνια βρίσκεται κοντά μας, κατά το χρονομά του, από τους πατέρες που μας έψαναν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιερά Μονίδα του Παιδίου και στο πρόσωπο του Γέροντος και στα πρόσωπα τα ευγενή των πατέρων. Νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι μας αξίωσε ο Θεός να τους έχουμε κοντά μας τέτοια μέρα. Εκτιμούμε βαθιά την θυσία, διότι περί αυτού πρόκειται να έρθουν τέτοιες μέρες κοντά μας. Διψάμε να ακούσουμε από το στόμα σας, όπως και να αντικρίσουμε μέσα από την παρουσία σας, που ήταν τόσο ευλογημένη, να αντικρίσουμε κι εμείς τον Λόγο του Θεού ενσαρκωμένο και να τον πάρει η δική μας ψυχή και να τον υιοθετήσει. Θέλουμε να ευχηθούμε Κύριος να σας στηρίζει, να σας φροντίζει, να σας ενδυναμώνει και να σας αγιάζει, να σας καθιστά συνεπείς προς τη μεγάλη κλίση την οποία επιλέξατε. Θέλω να καθορίσω να καλωσορίσω και τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Τριφωνήσου, τον κύριο Ιωσήφ και αυτός ο φίλος αγαπητός της αδελφότητος του πατριαρχικού κλίματος βρίσκεται κοντά μας απόψε. Θερμές ευχαριστίες και στον κύριο Αγγελίδη και τον χορό του, τόσο όμορφα δεν ήταν. Μπορεί να περάσαμε με ορθοστασία, αλλά απολαύσαμε ουράνια με την ωραία υπνοδία και την όμορφη αυτή ατμόσφαιρα το θησαυρό της πίστεώς μας. Γέροντα, καλώς ορίσατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι να μας ξεκινήσετε.